πολύ απλή ερώτηση. Πότε θα κάνει παιδί ο αδερφός μου. Mm -hmm. Και η κατάσταση ήταν, ο αδερφός σου, εμ, υπάρχει ένα θέμα ότι η γυναίκα του αδερφού σου δεν της είναι εύκολο να, 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 να γονιμοποιήσει, να μείνει έγκυος. Οπότε θα γίνει το εξή, θα περάσει ένας χειμώνας που δεν θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρει, θα έχει δυστυχώς μια αποβολή και θα είναι ξανά και θα είναι λέω, okay, ΟΚ. Ιούλιο, στι αρχέ του. Και έγιναν όλα με το χρόνο ακριβώ αυτό και με τον τρόπο ακριβώ αυτό. Γεια χαρά. Είμαι ο Βασίλης Ζαμπίκος και σα καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast τη ζωή των άλλων. Έναν εξάρτητο και αφιλτράριστο podcast με ιστορίε αυστηρά κατάλληλε για ανηλίκου. Καλεσμένοι στο σημερινό επεισόδιο είναι η Μυρτό. Λέει Ταταρό και ασχολείται με το μεταφυσικό. Καλή σα ακρόαση. Μυρτώ καλησπέρα. Καλησπέρα Βασίλη. Καλώς ήρθες στο podcast. Καλώς σε Και να ξεκινήσουμε με τα πρώτα σου χρόνια, δηλαδή που μεγάλωσες και πότε. Μεγάλωσα στην Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια. Ε, έχω γεννηθεί το 1989. Mm. <laughs> και πώ ήταν τα παιδικά σου χρόνια εκεί όταν μεγάλωνες, ενώ το σχολικό περιβάλλον. Ε, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν κάπως ε, αποστηρωμένο και προσεγμένο. Και δεν ε, αισθανόμουν και ότι αυτό το περιβάλλον ταιριάζει και απόλυτα με αυτό που είμαι εγώ και με αυτό που έχω να πω. Δεν με εκφράζει, α πούμε. Τελειώνοντα το σχολείο, σπούδασα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στην Πάντιο, δημοσιογραφία και μετά βρέθηκα στην Βαρκελόνη, που έμεινα κάποια χρόνια, για μεταπτυχιακό και δουλειά. Και εκεί κάπου ξεκίνησε να γίνεται λίγο πιο σοβαρό το ταξίδι μου στο σε ό,τι έχει να κάνει με το αντικείμενό μου. Το ταρό mm -hmm. και τη μεταφυσική γενικώ. Ε, στην εφηβεία σου είχε τέτοια ερεθίσματα πριν ασχοληθεί πραγματικά. Είχα με την έννοια ότι από πολύ μικρή, από πολύ παιδί, ε, είχα μια πολύ καλή σχέση με το ένστικτό μου, με το υποσυνείδητό μου και το δούλευα. Έκανα παιχνιδάκια. Μπορεί, α πούμε, να, ήμουν, να είχα απέναντί μου τρει αριθμού και να ήθελα να του βάλω ανάποδα και να διαλέξω ποιο είναι το νούμερο τρία και να το έβρισκα. Έκανα συνέχεια ασκήσει σαν παιδί, με αυτό. Και μετά μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ τα ζώδια από πολύ μικρή. Επειδή η αστρολογία είναι μια πιο pop μορφή της μεταφυσικής, στην οποία είχα πρόσβαση, ήταν για μένα ένα πρώτο κανάλι, στο οποίο κάπως άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι για μένα. Δηλαδή το ταρό ήταν κάτι που ήταν ακόμα στην Αθήνα πολύ... Είχε μια λογική πολύ πιο dark από πίσω. Και δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο βασικά. Οπότε αυτό ήρθε στην ε, πορεία. Και μου άρεσε και πολύ η τράπουλα κανονική. Η, η τράπουλα κανονική να τη χρησιμοποιώ για πρόβλεψη. Την έλεγα, να μάθει, α πούμε, και την έλεγα στι φίλε μου. Και βγαίνανε και αυτά που έλεγα. <laughs> Υπήρχε <laughs> στο <laughs> οικογενειακό περιβάλλον κάποιο τέτοιο ερέθισμα για για, μαμά, μπαμπά. Καθόλου. Όμω ε, η πρώτη γενιά και η δεύτερη γενιά, όχι. Και μάλιστα οι, οι γονεί μου είναι φοβερά. Σκεπτικιστέ, και η μαμά μου είναι μαθηματικό και ο μου είναι μηχανικό. Mm -hmm. Όμω έμαθα εκεί γύρω στα 15-16 ότι ο προπάπους μου είχε σχέση πολύ στενή με τον αποκρυφισμό. Ε, μου είπες ότι η μικρή διάβαζε στην τράπουλα τη, την τράπουλα που παίζουμε χαρτιά. Ναι. Αυτό ποιος το έμαθε. Κάποια φίλη από κάποια κατασκήνωση σίγουρα. Ένα και δύο. Είχε η γιαγιά μου στο σπίτι είχε ένα βιβλίο το οποίο το έλεγαν, ε, το λέγανε, ε, κάτι, τα χαρτιά και το μέλλον, κάτι τέτοιο. Και θυμάμαι που, μικρή, που το διάβαζα με μανία, γιατί είχε διάφορα πράγματα μέσα στη σχέση με, τη, με το πώ να κάνουμε πρόβλεψη. Από το πώ διαβάζουμε το χέρι, μέχρι ζώδια, μέχρι ταρό, μέχρι κανονική τράπουλα. Αυτό το βιβλίο το ίδιο, αν είναι τη μου, θα είναι φανταστικό, αλλά δεν νομίζω, το βρήκα στην Κυψέλη σε ένα market second hand. Το έχω εδώ στο σπίτι. Οκ, okay, τέλειο. Το οποίο το βρήκε πολλά χρόνια ναι. μετά, α πούμε. Από το, το οποίο επίση είχε κάποια. είχε ένα section που ήταν τράπουλα και πώς λέμε την τράπουλα. Οπότε είχα διαβάσει τι ερμηνείε των καρτών. Τότε δεν μπορούσαμε να ψάξουμε και online τίποτα και ήμουν και πολύ μικρή για να το κάνω αυτό. Αλλά ένα συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων πρέπει να ήταν. Την εφηβεία, τι κορίτσι ήσουν, πού συχνά τι μουσική άκουγε. Τι ταινίες έβλεπες Ήμουνα ένα Κορίτσι από το Μωραΐτη mm -hmm. Σε ένα αποστρωμένο περιβάλλον ε, Φοβερά άντρο πάλι Φοβερά ανασφαλής Με την εμφάνισή μου Και με, το, με την προσωπικότητά μου διάβαζα, παρα, διάβαζα πάρα πολύ Διάβαζα πάρα πολύ λογοτεχνία, Πάρα πολλά βιβλία δεν, ε, Η μουσική που ακούω ήταν pop Δεν ήταν καθόλου ψαγμένη ε, και τι άλλο με ρώτησε, οι ταινίε που έβλεπα. Στέκια που συχνά δεσπαραίρεσαι, χαρακτηριστικά εφηβική παρέα, ενώ αλυτεύατε, ξέρω εγώ. Ή... Δεν υπήρχε 0 μηδέ, στα 10 αλυτεία. Mm -hmm. Ήταν οι φίλε μου από το σχολείο και πηγαίναμε στο κολονάκι. Αυτό. Δε, ε, δεν είχε κάτι τότε που σε τράβηξε. ενώ. Δεν είχα, είχα κάποιο στο περιβάλλον μου ο οποίο είχε τέτοιε ανησυχίε. Και οτιδήποτε είχα εγώ. Σαν ενδιαφέρον τέτοιο που είχα, όπως σου είπα, με την αστρολογία ή με τα τεστ του ίσου και αυτά, το έκανα μόνη μου. Mm -hmm. Δεν το μοιραζόμουν mm -hmm. με κάποιον. Εσύ είχε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιον για να σου πει, ας πούμε, να σου διαβάσει τα χαρτιά. Ε, Απευθύνθηκα πρώτη φορά σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τα, ρωτούσα μια φίλη μου που, τα, που το είχε πολύ, πιο μικρή, αλλά να πάω επιπληρωμή σε κάποιον ειδικό να μου πει τα χαρτιά, το έκανα πρώτη φορά όταν ήμουν 25 χρονών. Το θυμάμαι γιατί ήταν και ο λόγο που αποφάσισα ότι εγώ θέλω να μπω πιο πολύ σε αυτό το πράγμα. Έμενα στη Βαρκελόνη και είχα δίπλα στο σπίτι μου ένα κέντρο που κάνανε ολιστικέ θεραπείε. Ρέικι, γιόγκα, τέτοια διαφορετικά. Και είχαν τρίτε και πέμπτε στην Λουθία, που έλεγε ταρό. Και είχα πάει εγώ μία τρίτη, μία πέμπτη να μου πει ταρό, και με είχε ενθουσιάσει. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά που μου είπε, από τι κάρτε που βγήκαν, αν ήταν καλέ, ήταν κακέ, ποιε ήταν. Αλλά θυμάμαι αυτή τη γυναίκα και αυτή την ενέργεια που είχε που με έκανε να νιώσω μια τεράστια ασφάλεια. Και ήταν, ήταν, ήταν εκείνη και ήταν και κάτι, δεν ξέρω τι από τα δύο ήταν, αλλά εκείνη τη μέρα και εκείνη τη στιγμή είπα εγώ σε αυτό το πράγμα πρέπει να μπω πιο βαθιά. Γιατί μέχρι τότε ήταν κάτι που μου άρεσε, γιατί είναι και αισθητικά ταταρό, φανταστικά. Είχα κάποιες σκόρπιες γνώσεις, αλλά εκείνη που είπα όντω θέλω να δω τι μπορεί να μου δώσει παραπάνω αυτό το πράγμα. Ήταν σαν να κάνει μια φανταστική. Μετά πήγα με το request να με διδάξει, να γίνει α, με το οπότε, η... οπότε πήγαινα και αντί να κάνουμε συνεδρία τις ώρε που είχε, κάναμε μάθημα. Και παράλληλα έκανα και εγώ την έρευνά μου. Μετά πήρα την πρώτη μου τράπουλα. Πόσο βαθιά στο υπερφυσικό είχατε μπει με, αυτό, με αυτή τη δασκάλα, α πούμε. Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί. Ε, για να το εξηγήσω αυτό, πρέπει να γίνω λίγο θεωρητική σε σχέση με τα ταρό. Τα ταρό, η τράπουλα τη ταρό χωρίζεται σε δύο κατηγορίε. Είναι η μικρή αρκάνα και η μεγάλη αρκάνα. Η μικρή αρκάνα είναι το κομμάτι αυτό τη τράπουλα που είναι ίδια με την τράπουλα που έχουμε και παίζουμε χαρτιά. Τα μπαστούνια, οι κούπε, τα καρό και τα σπαθιά. Η μεγάλη αρκάνα είναι αυτή που είναι η πόλη με τα φυσική και έχει το ζουμί. Είναι 22 κάρτε αρχιετυπικέ με ονόματα. Ε, και είναι ένα ταξίδι προσωπική σε ολοκλήρωση. Ξεκινάμε από την κάρτα 0 που είναι ο τρελό, που είναι σαν να λέμε η ψυχή η οποία πηγαίνει και περνάει με, με, από διάφορους δασκάλους, tricksters και εμπειρίες έτσι ώστε να ολοκληρώσει το ταξίδι της στην κάρτα, την νούμερο 21, που είναι ο κόσμος, που είναι το realization της ψυχής, ας πούμε, και μετά πάλι από την αρχή. Οπότε με τη δασκάλα αυτή δουλέψαμε με αυτό το κομμάτι της τράπουλας, οπότε δουλέψαμε με τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, τα πιο καρμικά, με τα αρχέτυπα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε, με τα blocks που μπορεί να έχουμε ενδεχομένω. Ε, οπότε αυτό πήγε πάρα πολύ βαθιά και πολύ ψυχαναλυτικά. Οπότε είχε μια εσωστρέφεια πρώτα και μετά θα ασχοληθεί με κάποιον άλλον. Ενώ πρώτα εσωτερικά πρέπει να δεις τι σου συμβαίνει. Σαφέστατα και είναι κάτι το οποίο είναι τόσο, έχει τόση πληροφορία, είναι τόσο πλούσιο, είναι τόσο περίπλοκο που αληθινά και για να το μάθει και να νιώσει confident ότι μπορεί αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσει, πιστεύω ότι θέλει πολύ πολύ καιρό πρώτα εσωστρέφεια και ψαξίματο. Αυτό τι σε έφερε αντιμέτωπη εκείνο τον καιρό που έκανε μαθήματα, ενώ βρήκε κομμάτι του αυτού σου πιο σκοτεινά, πιο, προβληματικά ενδεχομένω. Δεν βρήκα κάποιο κομμάτι του εαυτού μου το οποίο δεν είχα στο μυαλό μου ήδη ότι είναι προβληματικό. Δηλαδή, ό,τι βλέπαμε, ό,τι προέκυπτε στην πορεία, ε, το ήξερα, δεν μου έκανε τίποτα εντύπωση. Και αυτό είναι κάτι που το παρατηρώ και στι συνεδρίε δικέ μου και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ λίγε, ελάχιστε οι φορέ, μετρημένε στο ένα χέρι, που έχω πει κάτι σε κάποιον σε μια συνεδρία και έχει σοκαριστεί. Πάντα κάπως το ξέρει και κάπως αυτό που του λες θέλει ένα confirmation, αλλά το γνωρίζει. Έτσι αντίστοιχα λειτουργεί και με εμένα και γι' αυτό θα θεωρώ ότι το ταρό είναι και κάτι που είναι και τόσο τρομακτικό όπως πολλοί κόσμος θεωρεί ότι α, τι θα ακούσω. Θα ξέρει αυτά που θα ακούσει. Οπότε όχι, δεν είναι ότι έβγαλε κάτι σκοτεινό ή με έφερε κάτι με κάτι σκοτεινό. Το αντίθετο κιόλα μου έδειξε το πόσο σημαντικό είναι να περνάμε από όλα τα στάδια και την κυκλική φύση τη ύπαρξη με το πάνω και το κάτω. Υπάρχουν κάρτε που είναι έσχο. Αλλά όταν οι κάρτε έσχο είναι σε μια σειρά που είναι αύξουσα, καταλαβαίνει ότι είναι απλώ ένα μάθημα και θα περάσει και θα τελειώσει και θα πα μετά στο επόμενο. Αυτό που εξετάζουμε και έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε αν οι κάρτε είναι σε σειρά που δεν είναι αύξουσα. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι. Α πούμε, η ενέργεια τη κάρτα νούμερο 8 μπλοκάρει την ενέργεια τη κάρτα νούμερο 1. Οπότε τι κάνουμε. Φτιάχνουμε την κάρτα νούμερο 1, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να φτιάξουμε τη σειρά και να εξελιχθούμε. Εννοεί ότι ανοίγει τι κάρτε, τι διαβάζει σε κάποιον. Mm -hmm. Και λέγοντα ότι αυτό μπλοκάρει το άλλο, σημαίνει ε, φτιάξε αυτό το κομμάτι τη ναι, ζωή σου, α πούμε. Φτιάξε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε μετά να μπορέσει η ενέργεια, τη ζω η, ζω η ζωή σου ναι, να, να, να κυλήσει χωρί να υπάρχει κάτι. Που μπλοκάρει τη φυσική σου εξέλιξη. Θα μπορούσα να του κάνω μια αναγωγή. Βλέπω σε αυτή την κάρτα ότι είσαι ντροπαλό, α πούμε, και βλέπω ότι έχει ένα θέμα να γνωρίζει καινούριου ανθρώπου. Αν δεν φτιάξουμε τον ντροπαλό, mm. δεν θα συμβεί το. Κά Κάπω έτσι. Πω, ε, δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί τώρα αναφερόμαστε μόνο στι κάρτε που είπα ότι είναι τη μεγάλη Αρκάνα, που είναι τα μαθήματα. Οπότε δεν μιλάνε για στοιχεία χαρακτήρα. Μιλάνε για πράγματα που είναι πιο, πιο ουσιαστικά. Α πούμε, η κάρτα. Νούμερο 3 που έχει να κάνει με το πώ εκφράζουμε τη δημιουργικότητά μας. Η κάρτα νούμερο τέσσερα που έχει να κάνει με τα όρια μας. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι πιο βαθιά και πιο καθολικά τα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Mm -hmm. Αν σε μένα είναι μπλοκαρισμένη ας πούμε, η κάρτα νούμερο 3, τότε εγώ αυτό που οφείλω να κάνω είναι να βρω έναν τρόπο να διοχετεύσω τη δημιουργική μου ενέργεια κάπου. Έστω ότι υπάρχει μια κάρτα η οποία ε, πρέπει να, ε, δείχνει ότι υπάρχει ένα μπλοκ και πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Και έστω ότι αυτή η κάρτα είναι η κάρτα νούμερο 13, ο θάνατο, να πούμε έτσι και μια κάρτα mm -hmm. δυναμική. Ο θάνατο τι είναι, ο θάνατο είναι η επιτακτική ανάγκη να βγάλουμε πράγματα από τη ζωή μα, να του βρίξουμε ένα δυναμίτι, να εξαφανιστούν και να κάνουμε χώρο να έρθουν καινούρια. Οπότε το άτομο που έχει αυτό το μπλοκ πρέπει οπωσδήποτε να κάτσει να σκεφτεί τι είναι αυτό στη ζωή του το οποίο το κρατάει. Με μανία και δεν το αφήνει, που στο τέλο τη ημέρα δεν τον αφήνει να εξελιχθεί. Οπότε τον καθοδηγούμε προ τα εκεί. Θεωρητικά, όλο το ταρό, το card reading, σε τι υπόβαθρο ε, belief system, α πούμε, στέκεται. Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται από του ανθρώπου που κάνουν practice στον παγανισμό. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι αναγκαστικό ότι για να κάνει ταρό πρέπει να πιστεύει στη θρησκεία αυτή mm -hmm. ή να κάνει αυτές τι πρακτικέ, αλλά σίγουρα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που ε, ταυτίζονται με τη θρησκεία αυτή και αντίστοιχα δηλαδή με, τι? με το να γιορτάζουν τι εποχέ, τη φύση, ε, τον ήλιο, τη σελήνη, τα... τον κύκλο τη ζωή. Mm -hmm. Που και αυτό, αυτό είναι κάτι που με αφορά και εμένα. Η λέξη ενέργεια είναι λίγο ασαφή και δεν μου αρέσει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω αναγκαστικά. Mm. Ότι τα ταρό είναι μια ανταλλαγή ενέργεια και κάπω έτσι λειτουργούν. Κάτι που μου αρέσει πολύ για να εξηγώ το πώ λειτουργούν τα ταρό mm. είναι ότι είναι ένα, ένα φαγητό, μια μαγειρική που έχει τρία πράγματα. Είναι η συνέργεια, ότι έχουμε διάθεση και οι δύο να ανταλλάξουμε μια ενέργεια και να βγάλουμε κάτι. Η συγχρονικότητα, η έννοια τη συγχρονικότητα, ότι εσύ τράβηξε την κάρτα αυτή και ήρθε σήμερα σπίτι μου και όχι χθε, για κάποιο λόγο, ότι δεν είναι random. Και τρία, η πρόθεση, το intention, ότι θέλουμε να βγει κάτι. Οπότε αυτά τα πράγματα μπε, 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 λειτουργούν όλα μαζί και γίνεται ένα accurate, ε, tarot session. Επειδή στην ε, θρησκεία αυτή, την παγανιστική η ενέργεια είναι το α και το ω και το πώς κάνουμε manipulate την ενέργεια δηλαδή πώς κάνουμε αυτό που λέμε μαγεία αυτά τα δύο έχουν μια σύνδεση κάπως για να μπορέσεις να μιλήσεις για το μέλλον σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κυκλική ροή στην πορεία mm. του καθενός το οποίο σημαίνει α πούμε ότι πρέ, πρέπει μάλλον να πιστεύει στην πεντεσάρκωση υπάρχει στον παγανισμό αυτό ή απλά όταν πεθάνουμε τελειώνουμε Υπάρχει αυτό, αλλά δεν είναι, είμαι δεν σίγουρη για το σχέση. αν έχει κάποια σχέση ή όχι. Θέλω να πω σε θεωρητικό επίπεδο: αναδρομή σε προηγούμενε ζωέ και τέτοια ακουμπάνε με αυτά τα πράγματα είναι άσχετο field. Δεν είναι άσχετο, ακουμπάνε, αλλά δεν είναι και αναγκαστικό. Σίγουρα αυτό που βοηθάει και αν αυτό είναι κοντά σε αυτό που με ρωτά, είναι ότι τα ταρό λειτουργούν με αρχαίτυπα. Τα αρχαίτυπα αυτά ε, υπάρχουν από πάντα. Οπότε είναι κάτι που μας είναι πολύ οικείο με έναν τρόπο και μπορούμε να ανατρέξουμε εμείς βλέποντας το σύμβολο που έχει πάνω η κάρτα τα ρο σε ένα αρχαίγωνο πράγμα άρα έχει μια καταλαβαίνεις πως θέλω να το πω ότι ίσως έτσι έχει μια σχέση με το παρελθόν και το κυκλικό κομμάτι που αναφέρεις ε, θέλω να επιστρέψω στη δασκάλα και να μου πεις τι προσδοκία είχες όταν τέλειωσε το πρώτο session, ας πούμε. Τι εντυπώσεις και τι προσδοκίες για όλο αυτό. Ένιωσα πολύ ελαφριά. Ένιωσα σαν να έχω κάνει ένα φανταστικό μασάζ ή μια φανταστική ψυχοθεραπεία ή ένα φανταστικό σεξ. Mm -hmm. ε, ένιωσα ότι τα πράγματα θα βγάλουν νόημα, ότι και αυτή τη στιγμή βγάζουν λίγο παραπάνω. Και όσο πιο πολύ μαθαίνω γι' αυτό, τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνω εμένα και γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Και θα δέχομαι και πιο εύκολα το τι συμβαίνει και θα παραδίδομαι χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω δύναμη, αλλά. Θα εμπιστεύομαι ότι αυτό που μου φέρνει το σύμπαν εκείνη τη στιγμή που μου το φέρνει. Χωρί να στρεσάρω ότι πρέπει να τα αλλάξω όλα και να τα κατευθύνω προ τα εκεί που πιστεύω, γιατί μπορεί αυτό να μείνει και το καλύτερο τελικά για μένα. Να έχω λοιπόν παραπάνω εμπιστοσύνη στο σύμπαν. Έμαθε λοιπόν εσύ με δασκάλα. Υπάρχει mm -hmm. τρόπο να μάθει κάποιο χωρί. Υπάρχει κάποιο τρόπο να μάθει χωρί, αλλά για να μάθει σωστά. Ε, πιστεύω ότι πρέπει 100, 100% είμαι απόλυτη σε αυτό να έχει ένα δάσκαλο. Ειδικά τώρα με τόση πληροφορία που υπάρχει, μπορεί να το μάθει πολύ, πολύ λάθο το πράγμα. Οπότε θέλει οπωσδήποτε έναν άνθρωπο τον οποίο να εμπιστεύεσαι και να μπορέσει. Και, και, θέλει και την επαφή την, ε, ε, την, ανθρώπινη, τη συζήτηση, την ανταλλαγή. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που γίνεται μόνο με διάβασμα, αλλά εννοείται ότι είναι κάτι που πέραν του δασκάλου θέλει και πάρα, πάρα πολύ προσωπικό διάβασμα και αφοσίωση. Εγώ μετά την ε, μέντορα αυτή ε, έκανα και μία σχολή όταν γύρισα στην Ελλάδα, μία σχολή ταρό, από την οποία πήρε και ένα πτυχίο. Mm -hmm. ε, την οποία την έκανα πιο πολύ γιατί είχα αποφασίσει κάπου εκεί ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει να το προσεγγίζω και επαγγελματικά, και ένιωσα ότι αυτή η κατάρτιση θα μου δώσει το OK να το προχωρήσω επαγγελματικά. Αλλά επί τη ουσία δεν έμαθα κάτι καινούριο όταν έκανα τη σχολή αυτή. Ήταν για να πω ότι νιώθω. Ιθικά, α πούμε, σωστά, να το κάνω έτσι. Να το κάνω κι εγώ να χρεώσω για αυτό το πράγμα. Να βιοποριστώ mm -hmm. από αυτό. Οπότε δεν έμαθε τίποτα καινούργιο, ε δεν έμαθα... Βασίλη, δεν έμαθα τίποτα καινούργιο. Αν όμω δεν είχε πάει, ένιωσε ότι συμφωνούσαν αυτά που έμαθε στην Ελλάδα με αυτά που έμαθες ε, ε, στη Βαρκελόνη. Ναι, ότι ήταν πολύ πιο φτωχά. Ε, αλλά αυτό που, είχα, που, είχ, που είχε ενδιαφέρον στο, στο κόρ, στο ελληνικό, ήταν ότι ήταν και λίγο πιο καθημερινή η προσέγγιση. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα για μια συνεδρία δεν θέλουν όλοι να αναλύσουμε τα βαθύτερα blockages τη ψυχή του. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να, δούμε, να δουν απλά άμα θα αποπληρώσουν το δάνειό του ή, ή πώ θα πάει η σχέση του. Οπότε, πιάνοντας και προσεγγίζοντα και το ταρεό, από μια πιο καθημερινή άποψη, είχε και αυτό. Είχε μια χρησιμότητα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε χρησιμότητα. Απλώ για μένα το ψωμί Τη σταρό και αυτό, είναι που τη, αυτό που την κάνει, τη διαφοροποιεί από άλλε μεθόδου πρόβλεψη με τράπουλα, Είναι η τεράστια τη δύναμη να μπορέσει να πάει πολύ, πολύ βαθιά ψυχολογικά. Οι συμμαθητέ, οι μαθήτρε συνέχισαν ασχολήθηκαν με αυτό. Είναι τα μαθήματα, οπότε δεν ξέρω. Α, είναι one-on-one. On one? Ναι. Έτσι συμβαίνει γενικά. Φαντάζομαι είναι δύσκολο να μπει σε τμήμα αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι. Θα μπορούσε κάποιο να κάνει σεμινάρια και μαθήματα. Ε, αλλά νομίζω ότι και πάλι είναι πιο σωστό να γίνεται προσωπικά γιατί και ο καθένα έχει άλλε απορίε, αντιλαμβάνεται λαμβάνει τα πράγματα. Είναι, είναι όπω είσαι σε μια τάξη στο σχολείο και μαθαίνει κάτι. Ε, θα είναι μάλλον καλύτερο αυτό που θα μάθει ε, άμα το μάθει, ε, άμα είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. one One-on-one. Ναι. ναι. Ε... Νομίζω όμω ότι κάποιοι, για να σου απαντήσω, επειδή έχω δει προφίλ ανθρώπων από τη σχολή αυτή, ότι ναι, έχουν το έχουν ακολουθήσει το επάγγελμα αυτό. Υπάρχουν στην Ελλάδα συνάδελφοι που τους σέβεσαι πολύ. Εννοείται και μέσω των social έχω συνδεθεί και με κόσμο που είναι εν γέννη στο χώρο της μεταφυσικής και του αποκριτισμού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και είναι άνθρωποι που τους σε... σέβομαι, τους θαυμάζω περιόριστα. Τι τύποι έρχονται να σε συμβουλευτούν. Τι τύποι ανθρώπου, κατάλαβες. <laughs> Τα πάντα. Ενώ υπάρχει πάντα. κάποιο ηλικιακό Υπά... Κορέιζε... Α, 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 απο... ξεκινάμε από. Αρχικά τα ταρώ για να, τα... να... στα πω πρέπει να είσαι ενήλικα. Mm -hmm. Οπότε ξεκινάμε από αυτό και έχουμε, έχω από τα παιδιά, νέα παιδιά που είναι 20 χρονών μέχρι γιαγιάδε που θέλουν να μάθουν άμα η εγγονή του θα παντρευτεί. Φοβερό. Υπάρχει. Δηλαδή, μία από τι πρώτε μου πελάτησε που είχα επιπληρωμή, η γυναίκα πρέπει να ήταν πάνω από 80. 81, 82, εκεί. Okay. Τώρα που πήγε εκεί, ε, θέλω να μου πει την πρώτη, την πρώτη σου πελάτη. Ενώ έρχεται κάποιο που επιπληρωμή θα προσφέρει αυτή την υπηρεσία, ναι. είχε άγχο. Είχα πάρα πολύ άγχο. Δεν ήθελα καθόλου να, να τη πάρω χρήματα. Ε, γι' αυτό και ζήτησα μια πάρα πολύ χαμηλή αμοιβή, για να mm -hmm. είμαι και εγώ σίγουρη ότι. Και να μην πάει όπως θα ήθελα, ε, θα έχω δώσει το χρόνο μου τέλο πάντων, οπότε κάπως θα βγάλει αυτό ένα νόημα. Ήταν πάρα πολύ καλή μαζί μου. Εξ θυμαμαι ε, θυμάμαι ότι είπα ένα-δύο εύστοχα πράγματα και είδα στο πρόσωπό της ένα, κάπως το ένα τη συμφώνησε. <laughs> ναι, ναι. Ε, και εκεί πήρα τα πάνω μου και ήταν τέλειο. Και θυμάμαι όταν τελείωσε ήμουν ενθουσιασμένη. Ε, Είχα πάει στη Λιφάδα και πήρα το μετρό κάτι μακριά, εγώ μένω στο κέντρο. Mm -hmm. Και σε όλη τη διαδρομή δεν κατάλαβα πώ έφτασε στο σπίτι μου. Ήμουν τρελαμένη από χαρά. Ε, η κυρία αυτή ήταν ευχαριστημένη, Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και συνέχισε να είναι και η πελάτησά μου, είναι και μέχρι σήμερα πελάτησά μου. Τέλειο, φοβερό αυτό. Τι συμβαίνει την ώρα που λε τα χαρτιά. Μπαίνει λίγο σε αυτόμα, το πιλότο, Κατάλαβε. Mm -hmm. Βάλαμε λίγο στο κλίμα. Ο καθένα έχει το δικό του τρόπο να μπαίνει σε αυτό. Ε, εγώ κάνω πρώτα ένα δικό μου ritual, τέλο πάντων, όπου καλώ μια βοήθεια φωτεινή για να με καθοδηγήσει. Όταν επικαλείσαι λοιπόν αυτή τη φωτεινή δύναμη, mm -hmm. ποια... είναι ονομαστικό, είναι συγκεκριμένη. Mm -hmm. ε, αυτό δεν συμβαίνει αναγκαστικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Απλώς είναι κάτι λέω το αναφέρω σε σχέση με τις πρακτικές μου τη μαγεία. Ε, συνεργάζομαι και αγαπώ και δημό τους, από τους αρχαίους Έλληνες θεούς. το Δία, την Αφροδίτη, το Τιτάνα, Κρόνο. με βοηθάνε πολύ. Συνεργαζόμαστε σε σχέση με αυτό. Και από εκεί και πέρα ότι έχει να κάνει με συνεδρίες. Αλλά και γενικώ είναι κάποιοι άγιοι και κάποιοι άγγελοι που, με τους οποίους επίσης δουλεύω. Και από εκεί και πέρα είναι το κομμάτι που ανέφερα πριν. Ότι προσ... ανταλλάζοντα την ενέργεια εγώ και ο ο άνθρωπος που με συμβουλεύεται, mm -hmm. λέμε μια ιστορία. Προσπαθώ, ε, όταν αρχίζω να βλέπω τις κάρτες και να ξετυλίγεται η ιστορία μπροστά μου, να μην κοιτάω, ε, να, να μην προσπαθώ να πάρω κανένα confirmation ή το αντίστροφο... Ε, από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και απλώ να μπαίνω σε ένα είδο τραν. Δηλαδή να λέω την ιστορία, να λέω τα πρώτα πράγματα που μου έρχονται. Και αυτό που δίδει είναι αυτό που λειτουργεί τελικά για μένα. Δε, δεν θέλει λοιπόν να επηρεαστεί από το αν κάτι θα τον δυσαρεστήσει ή θα τον ευχαριστήσει. Εσύ προσπαθεί. Και αυτό και άμα κάτι θα το θεωρήσει. θα θεωρήσει ότι βγάζει νόημα ή όχι. Ναι, μπορεί να βγάλει αργότερα εννοήσει να είναι κακό. Ακριβώ. Επίση τα ταρό, επειδή έχουν πάρα πολλά σύμβολα μέσα και έχουν πάρα πολλού τρόπου να τα ερμηνεύσει. Λένε άλλη ιστορία κάθε φορά. Είναι τελείω υποκειμενικά και αυτό μου αρέσουν. Γι' αυτό τα προτιμώ και από την αστρολογία, α πούμε. Η αστρολογία είναι λίγο dry. Είναι. Είμαι καρκίνο, είμαι ευαίσθητη, γιατί η σελήνη μου αντανακλά όλων τα συναισθήματα. Το ταρό είναι άλλη ιστορία. Είναι, είναι ιστορία. Σήμερα βλέπω το τρία σπαθί και σου λέω το τάδε πράγμα, αύριο μπορεί να σου πω κάτι άλλο. Γιατί είναι όπω το νιώθω την κάθε φορά. Και αυτό είναι για μένα που το κάνω και τόσο ξεχωριστό. Πώ επηρεάζει το reading σου ή η ψυχολογία σου εκείνη τη μέρα, Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, Εννοεί η ψυχολογία που έχω πριν. Ναι. Ήδη... Αν δεν είσαι σε μια πολύ καλή ψυχολογία. Αν δεν μέρα, είμαι σε καλή ψυχολογία, δεν θα κάνω reading. Αν μπορεί να ακυρώσει, α πούμε. Ναι. ναι. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Γιατί το έχω κάνει και. Δεν είναι ότι δεν θα είναι έγκυρο το reading, είναι ότι δεν, το θεωρώ, δεν το, θεωρώ, το θεωρώ για μένα τεράστια ψυχική επιβάρυνση. Το κάνω δηλαδή για μένα, δεν το κάνω για τον άλλον. Mm -hmm. Με τα άλλα είδη μαντία, τι σχέση έχει. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με κάποιο άλλο είδο μαντία. Ε, με, με ενδιαφέρει η αστρολογία και έχω κάνει ένα κόρσο αστρολογία. Ε, γιατί εκεί η αστρολογία μπορεί να λειτουργήσει σαν μία μέθοδο πρόβλεψη. Από εκεί και πέρα. Έχω κάποιες, έχω κάποιες τράπουλες που τις αγαπώ που είναι μόνο για πρόβλεψη που δεν είναι ταρό, αλλά δεν τις χρησιμοποιώ συχνά. Μου αρέσουν όμως, καμιά φορά χρειάζονται και αυτές. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνω κάτι άλλο. Ούτε ε, συμβουλεύεσαι εσύ κάποιον σε κάποιο άλλο είδος. Ενώ, ρε παιδί μου, το οροσκοπείο το διαβάζεις, τα ζώδια διαβάζεις σε Εννοείται. κάποιο έντυπο. Ε, δεν τα διαβάζω σε κάποια έντυπο. Διαβάζω όμω ε, που βρίσκεται τι. Α, τα διαβάζει, τα φτιάχνει μόνοι σου. Ναι. Okay. Και γνωρίζω πώ θα με επηρεάσει αυτό και πού. Πόσο σου επηρεάζουν τι αποφάσει σου καθημερινά, Θα πω με ποσοστό. 20%. Αν είσαι λοιπόν. Ε, αν οποιοδήποτε από εμά, πιστεύω, αν θέλει κάτι πάρα πολύ να το κάνει, μπορεί να του πούνε όλα τα, τα αστέρια, τα ταρό, οι φίλοι, οι γονεί να μην το κάνει, θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτό που θέλω από όλα αυτά τα πράγματα που εξετάζω για να πάρω μια απόφαση είναι να κάνουν να επιβεβαιώνουν αυτό το gut feeling που έχω Α, οπότε γι' αυτό λέω ένα 20% γιατί συνήθω προϋπάρχει η διάθεση η διάθεση ναι. του ναι. κάτι μάλλον mm -hmm. δεν θα mm -hmm. το έκανε και διαβάζεις ναι, ναι, ναι. και αυτό και σε σπρώχνει μου είπες ότι κάνεις μια ερετελεστία πριν ξεκινήσει. Mm -hmm. άρα όλο αυτό το πράγμα έχει και ένα γουίκα ένα, ένα mm -hmm. κομμάτι μαγείας τι σκοτεινά μονοπάτια υπάρχουν εκεί που έχεις πάει ή δεν έχεις πάει δεν θα θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Okay. Θέλει okay. προσοχή όμως, θα πω. Θέλει προσοχή, ε, ειδικά στην αρχή που ε, έχεις αυτή την άγνοια κινδύνου και την τύχει λίγο με το μέρος σου, αυτό. Θέλει okay. προσοχή. Δεν έχεις παραδείγματα γενικώ γύρω σου που έχουν πάει στραβά τα πράγματα, ας πούμε. Όχι με σένα απαραίτητα μου λένε πολλοί πελάτε ιστορίε για ανθρώπου στου οποίου είπαν τα ταρό και του συνέβησαν μετά πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ σκοτεινά πράγματα. Το έχω ακούσει από πολύ κόσμο αυτό. Που δεν συνέβη έχω... στους πελάτε ή είσαι... Σε, ανθρώπους ανθρώπου που του έλεγαν τα ταρό. Ήταν... Οι ίδιοι που έλεγαν. Ναι, ναι okay. ή και σε ανθρώπου που είχαν πάει να του πούν τα ή α πούμε που είχαν μία mm -hmm. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια εμπειρία, ούτε πιστεύω και ότι μπορεί κάτι τέτοιο να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Mm -hmm. Okay. εφόσον είσαι ένας άνθρωπος που, το, που, που δέχεται την ε, συνεδρία. Ωραία. Ε, βάλεμε λίγο τώρα στο, όχι ακριβώς στο ριτσουαλιστικό κομμάτι, αλλά τι ας πούμε, έχει εσύ μια τράπουλα. Τι απαγορεύεται να κάνω εγώ με αυτήν, μπορώ να τα αγγίξω τα χαρτιά, εγώ κόβω, εγώ μοιράζω, λοιπόν, πώς συμβαίνει όλο αυτό. Ε, εξαρτάται από τις τράπουλες. Έχω πολλέ, δουλεύω με πολλές διαφορετικές ε, τράπουλες ανάλογα τη, τη διάθεση και κυρίως ανάλογα με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ε, το πώς, πόσο και μέχρι πού μπορεί να κάνει interact ο άλλο στα χαρτιά έχει να κάνει επίσης με τον άλλο και με αυτό που αισθάνομαι για εκείνη τη στιγμή. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπω ότι έχει πολύ στρες και δεν είναι συντονισμένος θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσει στο να ξεκαθαρίσουμε το, την κατάστασή του. Οπότε θέλω να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο interaction με τις κάρτες δηλαδή απλώς να κόψει ένας άλλος άνθρωπος με τον οποίο αισθάνομαι, ο οποίος αισθάνομαι ότι μπορεί να δώσει και αυτός με την ενεργειά του κάτι το παραπάνω θα τον καλέσω να, κόψει, να, να ανακάτεψει και να κόψει μετά που αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώ. Αλλά mm -hmm. τα χαρτιά θα πέρασουν και από το δικό μου χέρι οπωσδήποτε. Οκ. Okay. Δεν, δεν υπάρχει λοιπόν ένα. Δεν αγγίζουμε αυτή την τράπουλα mm. με τίποτα. ή κάτι Είναι κάποιε τράπουλε που δεν θέλουν να τι αγγίξει. Αλλά, αλλά, αλλά πρέπει να κόψει. Okay. Αυτό είναι σημαντικό. Μια συγκεκριμένη τράπουλα ε, προ, προτιμώ να την απλώνω κάτω και να τραβάει ένα χαρτί χωρί να κόβει. Δηλαδή να είναι κάτω τα φύλλα και να διαλέγει να σηκώνει ένα, δύο, πέντε, δέκα ως. Οκ. Okay. Αυτά είναι τεχνική δική σου ή υπάρχει? Υπάρχουν κάποιες γενικές οδηγίες τις οποίες τις ακολουθώ, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα τα πράγματα μπορείς να τα κάνεις και personalize το πώς αισθάνεσαι εσύ Όπω mm -hmm. ε, όπως και μπορεί να σου βγάλουν πέντε αναλυτέ τι ίδιε κάρτε και ο καθένα να σου πει μια τελείω διαφορετική ιστορία. Δηλαδή υπάρχει μια υποκειμενικότητα σε αυτό, το ξαναλέω. Θέλω να μου πει κάποια ιστορία κάποια ας πούμε πρόβλεψη που έχει βγει πολύ έντονα. Και ήρθε κάποιο και σου είπε μετά, έπεσε διάνα, α πούμε, σε αυτό. Λοιπόν, εύκολο. Πολύ απλή ερώτηση. Πότε θα κάνει παιδί ο αδερφό μου. Mm -hmm. Και η κατάσταση ήταν ο αδερφό σου. Εμ, υπάρχει ένα θέμα ότι η γυναίκα του αδερφού σου δεν τη είναι εύκολο να να, να, να γονιμοποιήσει, να μείνει έγκυο. Οπότε θα γίνει το εξή: θα περάσει ένα χειμώνα που δεν θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρει, θα έχει δυστυχώ μια αποβολή και θα είναι ξανά έγκυο και θα είναι, λέω, okay, τον Ιούλιο στι αρχέ του. Και έγιναν όλα με το χρόνο ακριβώ αυτό και με τον τρόπο ακριβώ αυτό. Τα θυμάμαι και τα χαρτιά απ' έξω ποια ήταν. Πώ σε γέμισε ένα αυτό, πώ ένιωσε όταν είδε να συμβαίνει, ρε παιδί μου, μπροστά σου αυτό το πράγμα. Είχα ικανοποιηθεί γιατί ήταν στην αρχή, ήταν στην σχετικά αρχή τη πορεία μου. Νομίζω ότι δεν πληρώνω καν τότε για τα ταρό, Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο thumbs up ότι το έχει, προχωρήσει έτσι. Αντίστοιχα, έχει συμβεί να πέσει πολύ έξω. Έχει συμβεί φυσικά να πέσω πολύ έξω και έχει συμβεί να πέσω και πολύ έξω σε πρόβλεψη ε, η οποία ήταν ε, επιπληρωμή. Ε, 100% έξω. Συμβαίνει και αυτό και θεωρώ ότι είναι οκ. Okay. Πώ είναι... εξηγείται δεν... αυτό στον κόσμο ενώ σε αυτό το σύστημα ιδεών. Ότι δεν υπάρχει που... καθόλου, καθόλου καλό συντονισμό. Ότι δεν υπάρχει Α. καθόλου καλό συντονισμό μεταξύ <coughs> ε, μου και του ανθρώπου με τον οποίο κουβεντιάζω. Και ενδεχομένω το μήνυμα. Γι' αυτό το λέγω, το μήνυμα είναι λάθο. Επίση, κάτι που είναι συχνό. Χωρί να θέλω να ρίξω αλλού το φταίξιμο. Mm -hmm. Είναι ότι οι άνθρωποι μου λένε ψέματα. Δηλαδή, η ιστορία, το backstory που έχω δεν είναι ακριβέ to begin with. Οπότε και αυτό που θα πω εγώ μπορεί να αλλοιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Γιατί μπορεί κάποιο να το κάνει αυτό, Επειδή γιατί ντρέπεται μπορεί για να την ντρέπεται, αλήθεια. Γιατί το... μπορεί να θέλει να μετεστάρει κατά βάση γιατί μπορεί να ντρέπεται. Μπορεί μια γυναίκα να είναι παντρεμένη και να έχει έναν εραστή και να μην θέλει να πει ότι έχει έναν εραστή. Οπότε αυτό αλλάζει πάρα πολύ το πώ θα κάνω εγώ κοντάκτ τη συνεδρία. Να αναφέρω πω θα κανω εγω contact τη συνεδρια κάτι σαν τρίτο πρόσωπο και μήπω είναι μια τέτοια ενέργεια. Η απάντηση να είναι αρνητική, οπότε αναγκαστικά να πηγαίνω σε μια δεύτερη τύπου ερμηνεία. Ανάγνωση, ναι. Έχει νιώσει το κάλεσμα για, για τα ταρό. Δεν, δεν, εννοώ, δεν, δεν είναι τυχαίο. Ε, Κατάλαβε τι θέλω να πω. Νομίζω ότι κάτι... Αν είχε συναντήσει κάτι άλλο μπροστά σου, τύπου καφέ, χειρομαντία ή κάτι, νιώθει ότι αυτό θα σε τράβει νιώ, για πρώτη Νιώθω ότι είναι αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο εσωκλεί το κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι. Ε, δίνουμε μια καθοδήγηση, έχει μια, ε, ε, έχει μια συμβουλή. Άρα είναι κάτι που είναι empowering. Ε, το, το, να σου πω στον καφέ ότι θα κάνεις τρία παιδιά δεν είναι καθόλου empowering. Δεν λέει τίποτα. Α, και μου αρέσουν και πολύ, μου αρέσουν πολύ οι εικόνες, μου αρέσει πολύ το storytelling. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ταταρό το ένα από αυτά τα εργαλεία της μαντικής που, ή της μαγείας που μου αρέσει τόσο πολύ. Εκτός από τη δασκάλα σου στη Βαρκελόνη, ε, έχεις ασχοληθεί γενικά με τα πνευματικά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Έχω ασχοληθεί κάνοντας κάποιες πρακτικές μαγείας και με, και με δάσκαλο και μόνη. Βασικά αυτό που κάνω είναι ότι εσωκλείω στη ζωή μου πρακτικές τέτοιου τύπου και πιο απλές και πιο περίπλοκες και να είναι ένα κομμάτι της ζωής μου αυτό. Ε, πόσο στην καθημερινότητά σου... Τι, τι, σημαίνει αυτό. Μου, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πηγαίνω πολύ ανάλογα με, τη, με τους κύκλους της ε, φύσης και της σελήνης. Για παράδειγμα, κοιτάω ε, τα correspondences μεταξύ των πραγμάτων. Ανάλογα με το τι μέρα της εβδομάδας είναι, εγώ θα κάνω μια άλλη επιλογή για το πώς θα κινηθώ και το τι θα κάνω. Δίνω ένα παράδειγμα. Η τρίτη είναι η μέρα του Άρη. Mars, Μαχδί, Mar στα γαλλικά και τα λοιπά. στα λατινικά. Ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου. Η τρίτη λοιπόν έχει μια δόνηση που είναι δυναμική, που είναι πολεμική. Είναι μια τέλεια μέρα για να κάνω σπορ, για να διεκδικήσω αυτά που θέλω, για να προβώ σε τέτοιες δραστηριότητες. Αντίστοιχα η Παρασκευή που είναι η μέρα της Αφροδίτης, είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην τέχνη, στον έρωτα, σε τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Είναι η φάση της Ελλήνης που την παρακολουθώ πολύ, τα χρώματα που φοράω... Ε, το, ο, ο ζωδιακό κύκλο ανεξάρτητα με τη σελήνη, τα placements τα οποία είναι πιο μακροπρόθεσμα. Και είναι και το φαγητό που τρώω. Τα χρώματα των τροφών που καταναλώνω που βοηθάνε στο να εξορροπούνται ορισμένα κέντρα του σώματο και τα χρώματα γενικότερα και η δόνησή του, πώ παίζει ένα ρόλο η ζωή μου. Όλα αυτά είναι πολύ απλά, αλλά είναι πρακτικέ μαγεία, γιατί έχουν να κάνουν με το manipulation τη ενέργεια. Τι μπορεί να σου χαλάσει αυτό το flow μία μέρα, α πούμε, να σου το διαταράξει εγώ θωρακίζομαι ενεργειακά και μαγικά σε εισαγωγικά έτσι ώστε να έχω ένα όπτιμα αποτέλεσμα για την μέρα η οποία θα έρθει. Ναι, και ό,τι είναι, Αλλά είναι, όμως, ότι είναι να, να γίνει, είναι. θα γίνει. <σφυρή> Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή φόρησα κόκκινο τη δίτη του Άρη θα είμαι και ανίκητη. Εννοείται πω όχι. Σήμερα, α πούμε, Αλλά... έχει, σημασία το ότι φορά κόκκινο. Όχι. Α. Σήμερα τι μέρα είναι. Παρασκευή. Τα ναι. έβαλα τυχαία, αλλά ταιριάζει και στην Παρασκευή το κόκκινο. Αν και είναι πιο πολύ το ροζ το χρώμα τη Παρασκευή. Ε, αλλά σπάνια θα με δει Τρίτη να μην φορά κόκκινο. Ε, έχει κάποια ιεροτελεστικά πράγματα πέραν του τι θα φορέσει. Μετά υπάρχουν και κάποια ρίτσολε που κάνω, τα οποία είναι πιο περίπλοκα και είναι, είναι σε μορφή τελετή. Ε, αυτό που κάνω πάντα και αυτό που τιμώ πάντα είναι η, ότι παρακολουθώ τον κύκλο των εποχών. Δηλαδή, τιμώ. 8, 8 ημέρε, τα τέσσερα ηλιοστάσια και τι 4 μέρε που είναι ανάμεσα στα ηλιοστάσια. Μια πολύ την γνωστή. πιο σκοτεινή νύχτα και την πιο Ακριβώς. μεγάλη μέρα, α okay. Η πιο μεγάλη η νύχτα που ήταν στι 2 Φεβρουαρίου. Η πιο μεγάλη μέρα που είναι η 1η Αυγούστου. Το Halloween που είναι τρομερά γνωστό, που είναι 31 Οκτώβρη. Ε, Αυτέ οι μέρε έχουν πολύ, πολύ έντονη ενέργεια. Και πάντα και τι γιορτάζω και κάνω συγκεκριμένα rituals έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω την ενέργεια εκείνη τη ημέρα για, είτε για πρόβλεψη, είτε για θεραπεία, είτε για άλλα πράγματα. Αυτά τα rituals που λε είναι πράγματα προσβάσιμα στον κόσμο ή σε κλειστό κύκλο. Εγώ μπορώ να τα βρω και αν θέλω να τα δοκιμάσω. Υπάρχουν σε κάποιο βιβλίο που δεν ενδιαφέρει, δεν μπορεί να, 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 ψάξει και να μάθει, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει προσοχή γιατί όλα αυτά τα πράγματα που είναι πέραν του conscious, της conscious αντίληψής μας θέλουν μια προσοχή γιατί Μπλέκε με ενέργειε τι οποίε δεν γνωρίζει από πού προέρχονται και δεν είναι αναγκαστικό ότι είναι πάντα ε, φωτεινέ. Ε, υλικά για αυτά τα πράγματα είναι καθημερινά ναι. ή υπάρχουν σε. Υπάρχουν μαγαζιά, ας πούμε. υλικά που είναι καθημερινά, δεν, υπά, δεν είναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι φαντάζονται μία μάγισσα με ένα τσουκάλι που βράζει με κοκαλάκι νυχτερίδα, που μπορεί <laughs> να υπάρχει και κάπου αυτό. Κατά βάση ναι, είναι προσβάσιμο. Επίση δεν είναι αναγκαστικό ότι κάτι μαγειρεύει και κάτι φτιάχνει, δεν είναι πάντα κάποιο φίλτρο. Μπορεί να είναι ένα offering, μπορεί να είναι ένα ψωμί, ένα κρασί, ένα νερό, ένα αντικείμενο. Δεν είναι δηλαδή αναγκαστικό ότι κάτι φτιάχνει. Τα... Ενο... Νομίζω ότι τα 99% των πραγμάτων αυτών μπορεί να τα έχει. Να τα έχει στο σπίτι σου, να πα να τα πάρει στο... στη Λαϊκή. Mm -hmm. ε, το κομμάτι τη μαγεία το έμαθε επίση στη Βαρκελόνη, ή είναι άλλο κεφάλαιο από το ΤΑΡΟΥ. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτά συνέπεσαν κάποια στιγμή, γιατί κάπω συνήθω το... το ένα φέρνει το άλλο. Όταν μπαίνει σε κάτι τέτοιο, αρχίζει και διευρύνεται ο ορίζοντα σου. Αλλά είναι κάτι που το έψαχνα από πάντα. Σε άλλε φάσει πιο συντονισμένα και με μεγαλύτερη μέθοδο και σε άλλε πιο... πιο χαλαρά. Το οποίο ισχύει και τώρα. Περνάω περίοδο ζωή μου που είμαι πολύ συνεπή σε σχέση με τη σχέση μου με τον αποκρυφισμό και άλλες mm. το αφήνω στην άκρη γιατί τυχαίνει για άλλους λόγους. Είναι μοναχικό μονοπάτι ο αποκρυφισμός ή υπάρχει κύκλος που, που μπορεί να μαζεύει και... Υπάρχουν και... και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που κα... κάνουν αυτό που λέγεται solitary witchcraft, αλλά φυσικά και υπάρχουν. Εσύ είσαι μοναχική ας πούμε σε αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Τι Πώ είναι για έναν άνθρωπο που σε γνωρίζει πρώτη φορά, αυτά του τα λε, α πούμε, ή είναι κάποιο κομμάτι σου θωρακισμένο που θα έρθει στο μέλλον. Ε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ γενικώ να μιλάω για αυτά που με ενδιαφέρουν και να μιλάω και χωρί κόπο και σε Έλληνε του το οποίο δεν θα το καταλάβει και πολλοί κόσμοι, αλλά το αναφέρω και όποιο το ακούσει μπορεί κάτι να καταλάβει γι' <χω> αυτό. Ε, θα προσπαθήσω να μην τα πω, αλλά κάπου θα μου ξεφύγουν, γιατί δεν θα μπορώ να κάτσουμε μαζί 20 λεπτά και να μην μάθω τη ζωή. Στα 20 λεπτά θα σε ρωτήσω. Mm -hmm. Και στα 40 θα σε ρωτήσω και την ώρα που έχει γεννηθεί. Ναι. Και Ά... μετά θα θέλω και να σου κάνω την έξυπνη και να σου πω άρα. Ναι, μην αλλά ας... αυτό είναι πολύ μακριά από το ότι εσύ κάνει κάποιε τελετέ στο σπίτι κάποιε συγκεκριμένε μέρε για να την είσαι αυτό, κάποια... κομμα... αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το επικοινωνήσω με το καλοκαίρι σα, γιατί είναι σπάνιο να πάει κουβέντα εκεί. Mm -hmm. Αλλά και να πήγαινε η κουβέντα εκεί που μου φαίνεται περίεργο να γίνει σε, μια πρώτο, σε ένα πρώτο interaction. Όχι, είναι κάτι που το κρατάω για τον εαυτό μου. Για κάποιον που δεν είχε την τύχη να γνωρίσει δάσκαλο όπως εσύ ή δασκάλα, πώς θα μπορούσε να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Ενώ τα social είναι του σατανά, πραγματικά μπορεί κάποιο μέσα των social να συνδεθεί με ανθρώπους που μπορούν να τον καθοδηγήσουν και κάποιος που έχει λίγο κριτική σκέψη νομίζω ότι μπορεί να βρει κάποιον κατάλληλο. Υπάρχουν πολλοί και πολλοί ακατάλληλοι. Υπάρχουν κάποιοι κατάλληλοι και ψάχνοντας λίγο πάνω στο αντικείμενο που δεν είναι δύσκολο, βρίσκεις ένα, βρίσκεις άλλο, θέλει ένα ψάξιμο, νομίζω ότι μπορείς να βρεις κάποιον έτσι. Mm -hmm. Ε, τώρα στο επαγγελμα... επαγγελματικό κομμάτι, έτσι το ορίζεις ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το στο, επαγγελματικό, στο βιοποριστικό κομμάτι από τα ταρό, το πούμε έτσι, γιατί μου ότι κάνεις και τη δουλειά σου, τη συνεχίζεις. Ε, κάποια κάποιο ακραίο σκηνικό που σε έκανε να νιώσει άβολα με ιστορίε που ακούς Α, ε, ναι, πάρα πολύ εύκολο. Είχα μια πελάτησα ε, η οποία είχε ένα σύντροφο που ήταν κακοποιητικό. Mm -hmm. Την πρώτη φορά που κάναμε συνεδρία ε, το άφησε να εννοηθεί, είδα και εγώ κάποια πράγματα στις κάρτες, πήγα να το πάω προς τα εκεί μου το έκοψε. Τη δεύτερη που μου το είπε ευθέως, ένιωσα τρομερά άβολα ε, και σταμάτησα. Δεν ήθελα να έχω καμία εμπλοκή με αυτό. Δεν έκανα κάτι παρεμβατικό του τύπου να ενημερώσω του γονεί τη yeah. ή κάτι που θα μπορούσα να ψαχτώ και να το κάνω. Απλώ είπα ότι εγώ δεν θέλω να απέχω από κάτι τέτοιο. Ή μετά ε, κάτι που με κάνει να νιώθω τρομερά άβολα είναι ακριβώ επειδή υπάρχει αυτή η πολύ λάθο ε, θεωρία σε σχέση με τα ταρό ότι είναι σατανικά και μαγικά κτλ. Και να μου ζητούν. Ε, Πελάτε, πελάτησε να παρέμβω ενεργειακά σε κάτι, να κάνω μάγια. Το οποίο είναι κάτι που δεν Το οποίο είναι κάτι που δεν θα το έκανα ποτέ και δεν έχει και καμία σχέση με το αντικείμενο μου. Συμβαίνει όμω. Φυσικά και συμβαίνει. Okay, θέλω να πω. Και λόγω των ανθρώπων οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχει το ταρό τόσο κακό, κακή φήμη και τόσο κακό όνομα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που ζητούν μια συνεδρία ταρό έχουν κάποια αγωνία συνήθως. Ναι, έχουν κάτι του απασχολεί για να σου έρθει. Από αγωνία μέχρι φόβο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές λοιπόν οι οποίοι διακρίνουν αυτό το φόβο και τον εκμεταλλεύονται. Και για, τον εκμεταλλεύονται με το να, συντηρούν στον άλλον, από το να συντηρούν μια ελπίδα στον άλλον μέχρι να του πούν «Είσαι δεμένος με μάγια, δώσ' μου 2-3 ευρώ για να σταλίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Του μου το έχουν πει και εμένα. Όπου εσύ δεν πηγαίνει εκεί. Α, από την άλλη, όμω, στο Μάτιο. Όταν αντίποδα. ξεκίνησα. Ό, ό, όταν αποφάσισα ότι θέλω να το προσεγγίσω επαγγελματικά, πήγα σε τρει-τέσσερι αναλυτέ ταρό για να δω λίγο πώ το κάνουν στην Ελλάδα, πώ το mm -hmm. προσεγγίζουν. Ε, Απογοητεύτηκα. Εσύ προστατεύει τον εαυτό σου από κάτι τέτοιο που μπορεί να σου κάνει κάποιο άλλο. Ναι, αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ περιπλοκό. Εν πάση δεν έχει. Δεν θεωρεί ότι είναι εύκολο να γίνει αλήθεια. Ενώ. Ναι, δεν Κα... θεωρώ ότι είναι εύκολο να γίνει αλήθεια. Ε, όποτε... Κάποιο να πληρωθεί γι' αυτό και να κάνει μπουρδέ. Το εύκολο. Το πιο εύκολο. Ναι. Ε, φυσικά και καθημερινά και ακριβώ επειδή και εγώ το ότι κάνω τη διαδικασία πριν τη συνεδρία και τη διαδικασία τη συνεδρία και είναι κάτι που μου. και μου παίρνει ενέργεια και μπορεί να με μου δημιουργήσει τέλος πάντων μια ανισορροπία ε, φροντίζω τακτικά να προστατεύομαι και να καθαρίζομαι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, mm -hmm. και πιο πνευματικούς και πιο πρακτικούς mm -hmm. οπότε ναι, προστατεύομαι είναι απαραίτητο Ποιο συνηθισμένες ερωτήσεις που σου κάνουν οι πελάτες ενώ τι απασχολεί ναι. τον κόσμο Ε, εσύ τι, εσύ τι πιστεύει που επιτρέπεται να το κάνουν αυτό, την αντιστροφή αυτή, αν έπρεπε βεβαίως, να βεβαίως, ε, ένα ναι. θέμα. Ναι. 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 ναι, πιστεύω ότι έχει πολύ ερωτικά μέσα 95%. το πράγμα. 95% <laughs> Αλλά πιστεύω ότι θα έχει και επαγγελματικά και οικονομικά, γιατί κάπω <laughs> δυσκολεύεται η φάση τελευταία. Ι, ισχύει και θα περίμενε κανεί. Ε, fun fact: μου είχε πει ο, δά, ο δάσκαλο που είχα στην Ελλάδα ότι γύρω στα 80s όλοι είχαν τεράστια αγωνία για, για δικαστήρια και για το αν θα πάνε φυλακή. <laughs> Αλήθεια. Ναι. <laughs> ανάλογα την εποχή, λοιπόν. Ναι. Ναι. Ε, ενώ, λοιπόν, και μενα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, ενώ ζούμε σε μια απίστευτα δύσκολη περίοδο, παραμένει το hot θέμα, δηλαδή το 95% των ερωτήσεων, να αφορά στο ερωτικό. το Σε κουράζει ή σε αρέσει? Το καταλαβαίνω. Και εγώ όταν έχω πάει, γι' αυτό έχω πάει. Okay. <laughs> και... Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτό το κομμάτι στο μέλλον. Mm. Νομίζω ότι θα πάει... Νομίζω ότι θα, σε εισαγωγικά θα διευρυνθεί τις υπηρεσίες μου. Mm -hmm. Ήδη είναι κάτι που βλέπω ότι πηγαίνει καλά. Είναι κάτι το οποίο κάτι που με βοηθάει σε σχέση με αυτό νομίζω. Και στο να είναι επιτυχημένο. Είναι ότι δεν με αγχώνει το να, να βιοπορίζω από αυτό. Γι' αυτό έχω κρατήσει και το άλλο μου επάγγελμα. Και σκοπεύω να έχω και το άλλο μου επάγγελμα. Όσο... Εργάζομαι σαν mm -hmm. ε, Δεν ε, κάνω πάρα πολύ διαφήμιση, δεν ψάχνω πελάτες, όλο λειτουργεί μέσω word of mouth, γνωστή γνωστόν. Έχω μία σελίδα στα social που ανακοινώνω κάποια events και τα λοιπά, αλλά και πάλι δεν τη λειτουργώ πολύ. Και είναι κάτι που φαίνεται ότι οργανικά αναπτύσσεται και νομίζω ότι έτσι οργανικά θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αυτή σου η σχέση με τα ταρό, πώ δούλεψε με του γονεί σου, Το γνωρίζουν, α πούμε, ότι ασχολείσαι. Το γνωρίζουν. Στην αρχή γνώριζαν ότι είναι κάτι που μου αρέσει και το κάνω για φαν. Τα έλεγα και στη μαμά μου τα χαρτιά καμιά φορά στο σπίτι. Ήταν σκέπτικα στην αρχή. Αλλά μετά το, το δέχτηκαν και μάλιστα. Ε, ο μπαμπάς μου λέει κάτι που μου αρέσει. Λέει κάνω το αργιού τη αξία. Οι γονεί μου, καθότι, παρότι μάλλον σκεπτικιστέ, όταν ήταν ότι αυτό είναι κάτι που και με κάνει χαρούμενη και με βιοπορίζει, ε, το δέχτηκαν. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. <χω> Εάν σας αρέσει το περιεχόμενο και θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να το κάνετε με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά στο σύνθεσμο PayPal, με subscribe στο κανάλι και φυσικά να το διαδώσετε στο με στόμα στην παρέα σας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Facebook Group «Η των Άλλων Podcast». Ελπίζω να περάσατε καλά και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά.